μιλάει λοιπόν στην εκπομπή ο κτηνοτρόφος του ΕΛΓΑ στην Κρήτη, Κώστας Ψαρουδάκης, για μια σειρά σημαντικών θεμάτων που έχουν σχέση και που επηρεάζουν ουσιαστικά την επιβίωση των κτηνοτρόφων. Μας μιλάει για τα τεράστια λάθη που κάνουν οι κτηνοτρόφοι της Κρήτης στη βελτίωση των ζώων τους, στην κατασκευή στάβλων, ποια είναι τα λάθη που γίνονται και τι πρέπει κανονικά να προσέξουν οι κτηνοτρόφοι για να κατασκευάσουν σωστά τους στάβλους τους. Επίσης, διαχείριση βοσκοτόπων, αλλά και σωστή διατροφή των εγωπροβάτων. Μάλιστα. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικές αυτές οι οδηγίες από έναν σημαντικό επιστήμονα επίσης, όπως είναι ο Κώστας Ψαρουδάκης. Πάμε να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ το οποίο επιμελήθηκες, Χριστόφορε. Τι λέει ο κύριος Ψαρουδάκης, αναφέρεται σε όλους τους κτηνοτρόφους της Κρήτης και επιστρέφουμε. Στην Κρήτη διαθέτουμε πολύ καλές εγχώριες φυλές, πολύ καλά προσαρμοσμένες, με υψηλό γενετικό δυναμικό, με στάνταρ διεθνή. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε το σφακιανό το πρόβατο, το οποίο είναι από τα πιο καλά σε γαλακτοπαραγωγή σε σχέση πάντα με το σωματικό τους βάρος στην Ευρώπη. Δεν είναι μόνο το σφακιανό, είναι και κατά τόπους διαμορφούμενες φυλές που δεν έχουν πάρει την έγκριση έτσι των εγχωρίων φυλών, αλλά έχουν ένα σταθερό γενετικό δυναμικό. Έχουμε λοιπόν κάποιες φυλές ντόπιες, οι οποίες πρέπει να αποτελέσουν σημείο αναφοράς για τη βελτίωση τη γενετική που θα γίνει. Η αλόγιστη διασταύρωση εγχωρίων φυλών με μεγαλόσωμα του εξωτερικού ζώα, έγες ή πρόβατα, επειδή οι παραγωγικές τους δυνατότητες σε γαλακτοπαραγωγή και κρεοπαραγωγή είναι μεγαλύτερες, είναι εγκληματικές κατά τη γνώμη μου, οδηγούν σε αδιέξοδο τους παραγωγούς και σε οικονομική καταστροφή. Πρέπει λοιπόν με τη βοήθεια ειδικών επιστημών που αυτοί είναι οι κτηνίατροι, με τις συμβουλές των κτηνιάτρων, ο κάθε παραγωγός να, ανάλογα με το χώρο τον οποίο διαθέτει, δηλαδή με το βοσκότοπο, πού είναι ο βοσκότοπος, αν είναι ορεινός ή μειορεινός, αν διαθέτει παιδινές εκτάσεις, και με τη συμβουλή των ειδικών επιστημών των κτηνιάτρων, να διαμορφώσει με βάση τις φυλές αυτές, να βελτιώσει δηλαδή όσο πρέπει τις φυλές αυτές και σε ένα χρονικό ορίζοντα πολλών χρόνων. Ένα εγχώριο πρόβατο για να βελτιωθεί και να αυξηθούν οι παραγωγικές τους δυνατότητες με την εισαγωγή με πιο μεγαλοσώμων ζώων πρέπει να το δούμε σε ένα βάθος δεκαετίας. Ο κτηνοτρόφος προκειμένου να χτίσει ένα στάβλο, μια κτηνοτροφική εγκατάσταση, πρέπει παράλληλα με τη χρησιμοποίηση του μηχανικού του πολιτικού, ο οποίος θα εγγυηθεί την στατική επάρκεια, οπωσδήποτε στα σχέδια να συμμετέχει και να τα συνδιαμορφώσει ένας ειδικός επιστήμονας που είναι ο κτηνίατρος. Αυτός γνωρίζει όχι μόνο το πόση έκταση θα αποδοθεί ανάλογα με τα ζώα, δηλαδή αυτό που λέμε είναι 80 με περίπου ένα τετραγωνικό, 80 εκατοστά με ένα τετραγωνικό μέτρο ανά ζώο. Όχι μόνο αυτό, θα μας πει πώς πρέπει να γίνει ο προσανατολισμός του στάβλου, ο χώρος γενικότερα, γιατί βάζουμε και τον παράγοντα αέρας που υπάρχει μέσα, δηλαδή κυβικά μέτρα αέρα ανά ζώο, ο φωτισμός, και γενικά δεν μπορεί να χωροθετηθεί κατά την άποψή μου σταυλική εγκατάσταση χωρίς να υπάρχει η συμβουλή του κτηνιάτρου. Εάν γίνει λάθος στη σταυλική εγκατάσταση, δηλαδή στο σπίτι που μένουν τα ζώα, θα έχουμε αμεσότατη επίπτωση στην υγεία των ζώων. Κακός εξαερισμός, πλημελής εξαερισμός ή πολλής εξαερισμός σημαίνει κατευθείαν, να πούμε ένα απλό παράδειγμα, ασθένειες του πνεύμονα των ζώων. Και ένα σωρό άλλα προβλήματα, τα οποία εμείς τα βλέπουμε καθημερινά και τα οποία βάση έχουν τη λάθος κατασκευή του στάβλου. Επίσης, πρέπει να ξέρουμε ότι το ποσό που πρέπει να διαθέσει ο κτηνοτρόφος για το στάβλο δεν πρέπει να είναι τέτοιο δυσανάλογο με αυτό που κατασκευάζει. Πιο απλά, υπάρχουν σήμερα ευέλικτες μορφές δόμησης, όπως είναι τα πάνελ πολυουρεθάνης, τα οποία με πολύ λιγότερο κατασκευαστικό κόστος επιτυγχάνουμε καλύτερο αποτέλεσμα. Μεγάλο θέμα, βοσκότοπος. Ο βοσκότοπος είναι, του κάθε παραγωγού, είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι της εκτροφής τους. Μάλιστα, όταν υπολογίσουμε την περιουσία ενός παραγωγού, εκτός από το ζωικό κεφάλαιο για τις εγκαταστάσεις, βάζουμε και το βοσκότοπο, γιατί ο βοσκότοπος θα του εξασφαλίσει φτηνή ζωοτροφή, αρκεί να μπορέσει να το εκμεταλλευτεί σωστά. Στην Κρήτη δυστυχώς δεν έχουμε, από τη συντριπτική πλειοψηφία των παραγωγών, έχουμε κακή εκμετάλλευση των βοσκοτόπων, και αυτό το βλέπουμε αρκεί να ανεβούμε στις ορεινούς όγκους των Λευκών Ωραίων και κυρίως του Ψιλορίτη, που όλοι
οι κτηνοτρόφοι το ξέρουν φαντάζομαι, όπου η βοσκοϊκανότητα είναι πρακτικά μηδενική. Και αυτό συμβαίνει γιατί όλο τον χρόνο έχουμε ζώα, δεν υπάρχει εκπεριτροπής βόσκης των βοσκοτόπων, έτσι. Υπάρχει δηλαδή σύλληση ουσιαστικά των βοσκοτόπων. Το ίδιο θα το δούμε και αν δούμε στην περίπτωση των κατσικιών που βόσκουν στα βόρεια παράλια. Αν περάσουμε από τον βόρειο οδικό άξονα στο επίπεδο των Σισών, βλέπουμε κατεστραμμένες εκτάσεις από το γεγονός ότι το ζωικό κεφάλαιο που ζει εκεί μέσα απομονωμένο είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτό που πρέπει να έχει ο βοσκότοπος. Ο βοσκότοπος ξεκουράζεται, όπως γίνεται, είτε είναι βοσκότοπος ορεινός που δεν σπέρνεται, δεν καλλιεργείται, είτε είναι καλλιεργούμενος, πρέπει να ξεκουράζεται, να υπάρχει αγρανάπαυση, όπως το έκαναν και οι παλιοί μας κτηνοτρόφοι, οι οποίοι σε αυτό το σημείο και σε πολλά άλλα είχαν μεγαλύτερη σοφία από εμάς που ξέρουμε περισσότερα γράμματα, και άφηναν τους βοσκοτόπους να ξεκουραστούν, τους ορεινούς το χειμώνα και τους καλοκαιρινούς το καλοκαίρι, το ανάστροφο, ούτως ώστε να μπορέσουμε να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα στη βοσκοϊκανότητα. Έτσι. Αυτό είναι ένα λάθος που γίνεται από τους περισσότερους κτηνοτρόφους. Μάλιστα. Διατροφή. Και αυτό είναι ένα θέμα πολύπλοκο. Και σε αυτό το θέμα μεγάλη είναι η βοήθεια που παρέχουν οι κτηνίατροι, οι οποίοι είναι και ειδικοί επιστήμονες πάνω σε αυτό. Θέλω να πω ένα απλό παράδειγμα. Ένα ζώο, κατά την τουλάχιστον την άποψη τη δική μου, την οποία την έχω διασταυρώσει και με συναδέλφους καθηγητές, ένα μικρόσωμο ζώο που παράγει 1 κιλό γάλα πρόβατο, πρέπει να καταναλώνει περίπου 900 με 1000 γραμμάρια ζωοτροφή από το εργοστάσιο και πάνω από κιλό χονδροειδή τροφή, δηλαδή ξηρά και χλωρά νομή. Η ξηρά νομή, δηλαδή το σανό, το άχυρο, δεν πρέπει ποτέ να πέφτει κάτω από 600 γραμμάρια. Δηλαδή το πρόβατο που βγάζει 1 κιλό, το ντόπιο πρόβατο, θα παίρνει 900 με 1000 γραμμάρια ζωοτροφή, θα παίρνει 600 το λιγότερο γραμμάρια σανά, και, που θα είναι και άχυρα και σανό και τριφύλι κλπ. Και περίπου 400 με 500 γραμμάρια χλωρά νομή, η οποία βέβαια σιγά σιγά, όπως ξέρουν οι κτηνοτρόφοι, βάζουν τα ζώα στη χλωρά νομή για να μην έχουμε προβλήματα. Επιπλέον τούτων πρέπει να σταθούμε και στο ζήτημα της ισορρόπησης του συντηρεσίου, που ένας απλός τρόπος για να μπορέσουμε πάντα να έχουμε ισορροπημένο συντηρέσιο είναι το να κρεμάμε, να χορηγούμε στα ζώα ισορροπιστή υπό τη μορφή πλακών που τα ζώα τις τρών. Οι πλάκες αυτές δεν είναι εύληπτες από τα ζώα, δηλαδή θα φάνε τόση ποσότητα από αυτές τις πλάκες μέχρι ότου ισορροπήσει ο οργανισμός τους τα ιχνοστοιχεία που είναι λιματικά. Μετά θα σταματήσουν. Αυτό το έχω δει σε πάρα πολλές εκτροφές που σου λέει ο παραγωγός ότι θα φάνε μια εβδομάδα, 10 μέρες, μετά σταματά. Λοιπόν, εξαιρετικός ο κύριος Ψαρουδάκης, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ θα λέγαμε ότι δεν είναι άσχετα αυτά από το θέμα του κορονοϊού, διότι αν είχαμε αυτάρκεια ως χώρα, θα αντιμετωπίζαμε τον κορονοϊό πολύ πιο εύκολα από ό,τι θα το αντιμετωπίσουμε σήμερα. Σωστά. Που είμαστε ελλειμματικοί στα περισσότερα προϊόντα. Θα έχουμε και τη συνέντευξη αύριο αποτυπωμένη στο φύλλο της εφημερίδας. Στην εφημερίδα Νέα Κρήτη αύριο έχουμε μια μεγάλη συνέντευξη από τον κύριο Ψαρουδάκη, αναλυτικότατα όλα αυτά τα ζητήματα. Μια ολόκληρη σελίδα λοιπόν για την ενημέρωση του κτηνοτροφικού μας κόσμου από την εφημερίδα Νέα Κρήτη. Λοιπόν,